Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με το θέμα της ημέρας που δεν είναι άλλο από την ομόφωνη απόφαση για να ουσιαστικά δεν το αναγνωρίσει και κανένα ελαφρυντικό. Η Σόφια λοιπόν και 11,5 χρόνια στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο για την δολοφονία της Καρολάιν. Και να πούμε ότι καμία δολοφονία εμβρασμό ψυχής, δολοφονία από πρόθεση. Όχι, όχι. Ήταν ξεκάθαρη η απόφαση και ήταν και ομόφωνη. Και είναι ξεκάθαρο ότι το κατηγορητήριό του είναι αυτό που έγινε και αποδεκτό. Από πρόθεση, δολοφονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Αν και υπόθηκαν κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ελαφρυντικά στο δικαστήριο, δεν αναγνωρίστηκε. Σε πολύ πολύ λίγο έχουμε τα πρώτα του λόγια, τα πρώτα λόγια του Μπάμπη, την πρώτη του αντίδραση, μετά, μέσα από τη φυλακή, μετά την απόφαση. Όταν άκουσε την απόφαση στην αίθουσα του δικαστηρίου. Τα πρώτα λόγια του Μπάμπη Αναγνωστόπουλο και η αντίδρασή του και τι ακριβώς έγινε ανάμεσα σε αυτόν και λοιπόν, τους δικηγόρους. Εδώ τον βλέπουμε όταν βγαίνει από το δικαστήριο, ανέκφραστος, ψυχρός, όπως είναι δείχνει πάντα. Δείχνει ψύχρεμος. Να πούμε επίσης ότι είχε εισηγηθεί ουσιαστικά τα λόγια της κυρίας Μιλονοπούλου να μην ληφθούν υπόψη. Είχε ζητηθεί από το σύνδεσμο του, οποίο... ακριβώς, κάτι δεν το οποίο έγινε. Και απερίφθη. Είχε γίνει ένσταση και απερίφθη. Δεν το... Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι η πρώτη αντίδραση, Χρύσλα μου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς είπε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος αμέσως μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση στο δικαστήριο. Καμία ποινή δεν με συγκλονίζει όσο ο χαμός και ο πόνος για τη σύζυγό μου. Να περιγράψουμε λοιπόν ακριβώς τη συγκεκριμένη σκηνή. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος καθόταν ακριβώς πίσω από τον κύριο Παπαϊωαννίδη και την κυρία Χασιώτη, τους δύο δικηγόρους οι οποίοι τον εκπροσωπούσαν, τους συνηγόρους του, και την ώρα ακριβώς που ακούστηκε η απόφαση, δεν ακούστηκε όπως αναφέρεται από το περιβάλλον και από όλους όσοι ήταν εκεί, ούτε η ανάσα του. Γύρισαν πίσω οι δύο δικηγόροι, τον κοίταξαν στα μάτια και προσπάθησαν να καταλάβουν πώς θα αντιδράσει. Εκείνος λοιπόν, το μόνο πράγμα που είπε ήταν αυτά ακριβώς τα λόγια που παρουσιάζουμε αποκλειστικά. Καμία ποινή δεν με συγκλονίζει όσο ο χαμός και ο πόνος για τη σύζυγό μου. Το οποίο όμως δεν συνάδουν ότι έκανε στο δικαστήριο, που προσπαθούσε με ερωτήσεις που έκανε στην κυρία Μιλονοπούλου να την βγάλει ουσιαστικά ότι δεν έχει καμία δουλειά και να μην ληφθούν υπόψη τα λόγια της. Άλλα πράγματα δηλαδή έκανε μέσα στο δικαστήριο και άλλα είναι τα λόγια του τώρα μετά την απόφαση. Αντρέα μου, κάτι θέλεις να πεις? Ναι, ότι εγώ πιστεύω ότι τα λόγια του είναι πλήρως εναρμονισμένα με τη συμπεριφορά του, με το έγκλημά του και αυτά. Πάλι ο ίδιος πρωταγωνιστής. Δεν με συγκλονίζει αυτό ο χαμός. Τον οποίο χαμό βεβαίως αυτός δημιούργησε. Γιατί αν ήθελε κάτι να πει, έπρεπε να πει είναι λίγα τα χρόνια που τρώω για αυτό το κακό. Πάμε που Πάμε λίγο που τώρα δικαστικά. Θέλω να μας πεις αν έχει αποφασίσει σε ποιες φυλακές θα πάει λοιπόν, ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος λοιπόν οδηγήθηκε στον Κορυδαλό. Ναι. Αλλά μέσα στη βδομάδα αναμένεται να αποφασιστεί σε ποιες φυλακές κατά θα εκτίσει πάσα την ποινή του. Α. Οι φυλακές λοιπόν οι οποίες μπορεί να φιλοξενήσουν τον Μπάμπη είναι μία από αυτές τις τέσσερις. Οι φυλακές Μαλανδρίνου, Δομοκού, Τρικάλων και Γρεβενών. Είναι φυλακές συγκεκριμένες. Βέβαια στο Δομοκού είναι φυλακές υψηστής ασφαλείας και εκεί έχουν μεταφερθεί άνθρωποι που έχουν απασχολήσει με πολύ βαριά αδικήματα, τρομοκρατία ως επιτοπλίστων και κατάδικοι οι οποίοι έχουν περιοριστικά μέτρα για να μην έρχονται σε επαφή με άλλους κρατούμενους. Το Μαλανδρίνο είναι μια αυστηρή φυλακή. Στα Γρεβενά έχει επιλεχθεί σαν φυλακή για άτομα που έχουν διαπράξει. Ποια θεωρείς από αυτές? Έχει να κάνει με το Μαλανδρίνο είναι πιο κοντά στην Αττική Μάλιστα. και επειδή υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία απασχολούν νομικά τον Χαράλαμπο Αναγνωστόπουλο, ενδεχομένως να είναι μια επιλογή. Μάλιστα. Το συμβούλιο είναι αυτό που θα αποφασίσει τελικά. Λοιπόν, θέλω αυτή τη στιγμή να συνδεθούμε την Εύη Ράπτη και να πάμε μέχρι την Αλόνισο διότι, και το thenewspaper.gr, διότι η Εύη μίλησε με την οικογένεια της Καρολάιν, της αδικοχαμένης Καρολάιν και έχει την πρώτη αντίδραση. Καλημέρα Εύη μου, σε ακούμε. Καλημέρα σε όλους σας. Όπως καταλαβαίνετε είναι μια δύσκολη μέρα από χθες, μετά την απόφαση. Η οικογένεια την άκουσε με ικανοποίηση και με ανακούφιση, αλλά την ίδια ώρα οι πρώτες λέξεις είναι ότι αυτό δεν γυρίζει την Καρολάιν πίσω. Λογικό. Η απόφαση του δικαστηρίου για τα ισόβια και τα σύν 11,5 χρόνια δεν μπορεί να γυρίσουν το κοριτσάκι τους πίσω και την ίδια ώρα παραμένουν συντετριμμένοι. Έχουν ζητήσει φυσικά να υπάρχει ένα σεβασμός από όλους εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί αυτό που είναι και το κύριο μήνυμά τους είναι το μεγάλωμα της μικρής Λιδίας. Και στην Αλόνισο έχω να σου πω ότι έχει ζητηθεί έντονα από χθες. Και αυτό που λένε οι άνθρωποι που είναι στο στενό περιβάλλον της οικογένειας και γνώριζαν πολύ καλά την αδικοχαμένη Καρολάιν, είναι το γεγονός ότι
Καμία τέτοια τιμωρία, καμία τιμωρία δεν είναι αρκετή για αυτό που έκανε αυτός ο Φωνιάς. Έτσι τον χαρακτηρίζουν και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν αναγνωρίστηκε κανένα. Να διαβάσουμε ακριβώς με τη Χρήσλα τα λόγια της οικογένειας, της μητέρας. Τα λόγια, την αντίδραση της οικογένειας Καρολάιν. Η απόφαση αποτελεί σίγουρα μία ικανοποίηση και μία δικαίωση. Όμως θέλουμε το παιδί μας πίσω. Και δυστυχώς η Καρολάιν δεν γυρίζει πίσω. Ο πόνος μας παραμένει. Τι να πούν οι άνθρωποι. Είναι τα μικρότερα σε πόνο λόγια. Μια ανακούφιση και μια δικαίωση, αλλά δεν. Όχι, Κατερίνα μου. Δεν έχουμε παράπονα από τη δικαιοσύνη, είναι η έπραξη του καθήκοντος. Είπε, ικανοποίηση. Ναι, όχι, σου λέω, δεν είναι ανακούφιση. Ναι. Δεν μπορείς να ανακουφιστείς όταν έχεις χάσει ναι, παιδί μου, αλλά ανακούφιση ότι δεν υπήρξε και νομική, δικαστική αδικία. Αυτό είναι γιατί για σκέψου να έχεις χάσει τον άνθρωπό σου και να με τερτύπια να χάνεται αυτό. Ναι, μπράβο στη δικαιοσύνη που έπραξε το καθήκον. Έχουμε δύο μας απλά περιπτώσεις δικαιοσύνης να έχουν χάσει τον άνθρωπό του. Ναι, αυτό λέω. Να μπαίνουν για 5 και 6 χρόνια μέσα. Η μόνη ανακούφιση ότι η δικαιοσύνη λειτουργήσε. Αλλά δεν μπορείς να νιώθεις ανακούφιση όταν έχεις χάσει. Το πιο σημαντικό και μιας και είμαστε στην οικογένεια της Καρολάιν, θέλω να δούμε. Τι? Για πρώτη φορά την αντίδραση του πατέρα, ο οποίος έδωσε συνέντευξη Daily Mail. Τι έχει πει λοιπόν ο David Crouch. Καμία ποινή φυλάκισης δεν μπορεί να ξαναφέρει πίσω την όμορφη κόρη μου. Αλλά είμαι ικανοποιημένος που το δικαστήριο δεν πίστεψε τις χυδαίες ανοησίες που ισχυρίστηκε κατά την κατάθεσή του. Όταν τελικά ολοκληρώσει την ποινή του, και πολλοί πιστεύουν ότι δεν θα είναι ζωντανός μέχρι τότε, θα είναι ένας άνθρωπος αλλαγμένος, κατεστραμμένος, πολύ μεγαλύτερος από την πραγματική του ηλικία. Τώρα που η μοίρα του έχει γραφτεί, η Σούζαν και εγώ μπορούμε να προχωρήσουμε. Σκοπεύω να αλλάξω το επώνυμο της Λιδίας, ώστε να πάρει αυτό της μητέρας της και να μην τη συνδέει κανείς με αυτό το απεχθές πλάσμα. Θα διασφαλίσω ότι δεν θα ξαναδεί ποτέ την κόρη του, ούτε θα έχει την παραμικρή επαφή μαζί της. Λογικό, παιδιά. Να ξεκαθαρίσουμε το απεχθές πλάσμα θα αλλάξει το επίπεδο. Λογικό, τι συζητάμε. Ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος με δικαστική απόφαση δεν θα ξαναδεί ποτέ την κόρη του. Ούτως ή άλλως αυτό ήταν από πριν. Δεν θα ξαναέχει ακριβώς καμία επαφή με τη μικρή από την αρχή, νομίζω. Ούτως ή άλλως. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της αλλαγής του δικαστηρίου, του ονόματος. Θεωρώ ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Και νομίζω μπορεί ότι να γίνει με ένα αίτημα της οικογένειας και από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το είδε χθες έγκλημα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αναφερθήκαμε στα ελαφρυντικά. Το δεύτερο ελαφρυντικό που ζήτησε ο Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος είναι η μετέπειτα καλή συμπεριφορά. Αλλά ούτε αυτό μπορούσε να το υποστηρίξει. Γιατί θυμίζουμε ότι είχαμε αναφερθεί ακριβώς για το κινητό το οποίο ήταν σε βιντεοκλήση μέσα από το κελί και είχε επιχειρήσει ο ίδιος να περάσει την κατοχή του κινητού σε κάποιον συγκελίτη του. Υπάρχει πειθαρχικό γι' αυτό. Η γνωμοδότηση από τις που ακούστηκε μέσα στο δικαστήριο, ανέφερε ότι η μετέπειτα καλή συμπεριφορά δεν βεβαιώνεται από την παρουσία του. Κάτι θέλει να πει η Εύη, έλα Εύη μου. Ήθελα να πω αυτό ακριβώς, ότι ο πατέρας της Caroline είναι πολύ σκληρός πάντα στις δηλώσεις του που κάνει στα βρετανικά μέσα και πάντα χαρακτηρίζει τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο σαν ένα στιγερό δολοφόνο. Και είναι και πολύ σημαντική αυτή η δήλωση που παρουσιάστηκε μόλις, Κατερίνα, γιατί δείχνει ξεκάθαρα πώς είναι η οικογένεια της Καρολάιν απέναντι στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι μόνο στην Daily Mail έχει μιλήσει. Έχει διαλέξει λόγω του ότι ήταν αξιωματικός του Βρετανικού στρατού. Ναι, ήταν υπονευτικό. Έχει επιλέξει να έχει επικοινωνία και οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτησή του στα βρετανικά μέσα. Επειδή ήταν Βρετανή υπήκοος η Caroline Crouch, από την πρώτη στιγμή ο Βρετανικός τύπος έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μάλιστα με breaking news προχώρησαν στην αναγγελία της ανακήρυξης ποινής για τον Χαράλαμπο Αναγνωστόπουλο. Η εισαγγελική απόφαση ήταν καταπέλτης. Θέλω να δούμε κάποια σημεία, Νάντια, μαζί που ήταν πολύ σημαντικά. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά σημεία. Η Caroline πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη, ανέφερε η εισαγγελέα. Στο πρόσωπο της Caroline θα στοιχιώνει τη ζωή του. Ήταν μια δεύτερη φράση που χρησιμοποίησε η εισαγγελική λειτουργός για την πρότασή της που αποδέχθηκε στη συνέχεια η έδρα του δικαστηρίου και τώρα θα είναι αντιμέτωπος με το Θεό με τον οποίο ο ίδιος ζήτησε σήμερα. Μπορούμε όμως να το δούμε. Ο φόνος έγινε δια ασήμαντον αφορμή. Ο κατηγορούμενος σταμάτησε μόνο όταν πέτυχε το σκοπό του. Μπροστά στα μάτια του εξελίχθηκαν τα ασφυκτικά συμπτώματα. Είχε χρόνο να κάνει πίσω. Στον κατηγορούμενο δεν λειτουργήσε καμία αναστολή. Μας είπε ότι σταμάτησε όταν ένιωσε ότι ήταν λιπόθυμη. Η κίνηση που καταγράφηκε στο ρολόι της ήταν από την κίνηση των χεριών της. Ένιωθε κάθε στιγμή ότι βρισκόταν σε επιθανάτια αγωνία. Ο κατηγορούμενος δυναμίτησε την υπερασπιστική του γραμμή. Δυσκολεύτηκε πολύ να περιγράψει μια κατάσταση που να αποδεικνύει υπερδιέγερση. Αρκέστηκε στο να επιρρύψει ευθύνες στο θύμα, μίλησε για εξάρσεις θυμού της Καρολάιν. Είπε εκείνο το βράδυ το θύμα απόθυσε το μωρό στο λίκνο. Είπε ότι αυτό τον κινητοποίησε. Του ζητήθηκε να μας πει γιατί οθήθηκε στην απώλεια διάβγειας.
δεν περιέγραψε όμως κάτι βίαιο. Καταλαβαίνω τον αγώνα της υπεράσπισης να υποστηριχθεί ότι η Καρολάιν ήταν όρθια και δεν κοιμόταν. Όμως τότε θα αντιδρούσε, κάτι θα άκουγε η γειτόνισσα. Πήγε σαν το σκυλί στο αμπέλι. Κάνουμε την τρίχα τριχιά. Σκοτώνονται οι άνθρωποι επειδή διαφωνούν για ένα μωρό. Πραγματικά με όλο το σεβασμό στη θέση του, πολλές φορές αναρωτήθηκα κατά την απολογία του αν καταλάβαινε αν έχει επαφή με το περιβάλλον και αν καταλαβαίνει τι λέει. Η βία που ασκήθηκε ήταν τέτοια που της παραμόρφωσε το πρόσωπο. Το πρόσωπο της Καρολάιν θα στοιχιώνει τη ζωή του. Το ζώο βασανίστηκε όσο και η κοπέλα. Όλη αυτή η υπόθεση ενέχει τα στοιχεία της τραγωδίας. Σίγουρα θα αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά δεν θα υπάρξει ηθική δικαίωση για τα θύματα που ζουν. Για το παιδί κυρίως και τη μητέρα της Καρολάιν. Τα τραύματα είναι βαθιά. Ζήτησε συγγνώμη. Εγώ θα πω ότι η ανθρωποκτονία με πρόθεση υπερβαίνει τα όρια της δικαιοσύνης. Τώρα είναι αντιμέτωπος με το Θεό, από τον οποίο ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη. Καταπέλτης εισαγγελέας και έτσι όφιλε να κάνει και έτσι έκανε. Γι' αυτό και παντού, αν είδατε χθες, όλοι επικροτούσαν την απόφαση δικαιοσύνης. Εύη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Θέλω σε αυτό το σημείο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ να συνδεθούμε με τον συνήγορο του Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, τον κύριο Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη. Κύριε Παπαϊωαννίδη, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα. Κανένα ελαφρυντικό λοιπόν για τον εντολέα σας. Ισόβια και 10,5 χρόνια. Θέλω να μου πείτε ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις του και αν εσείς περιμένατε αυτή την ομόφωνη απόφαση. Κοιτάξτε κύριε Καινούργιο, πράγματι καταρχάς κάθε απόφαση ενός δικαστηρίου είναι σεβαστή και αποδεκτή, δεν το συζητάμε. Οι δικαστές είναι αυτοί οι οποίοι κρίνουν την υπόθεση και οι δικαστές είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν μαζί με τους ενόρκους φυσικά. Εμείς ως υπερασπιστές το έργο μας είναι συγκεκριμένο. Προσφέρουμε όλα τα στοιχεία για να κριθούν από επίπεδο ουσίας της υπόθεσης και σίγουρα δίνουμε τα πάντα από στοιχεία προκειμένου ενδεχομένως να κρινόταν κάποια ελαφρυντική περίσταση. Οι δικαστές παρόλα αυτά όμως είχαν διαφορετική άποψη, κρίναν διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό και η απόφαση είναι αποδεκτή σε καμία περίπτωση δεν είναι, και είναι σεβαστή σε κάθε περίπτωση. Ο ίδιος φάνηκε απογοητευμένος. Τι σας είπε μετά, όταν αποχωρήσατε εννοώ από την δικαστική αίθουσα. Η επικοινωνία που είχαμε ήταν πολύ δύσκολη εκείνη την ώρα, καθώς αποχώρησα κατευθείαν γιατί ήταν τέτοια τα μέτρα και τέτοιες συνθήκες, όπου μετά την ποινή επί της ουσίας έληξε και η υπόθεση. Το μόνο το οποίο εγώ μπορώ να πω ότι δεν είναι θέμα απογοήτευση, είναι θέμα ότι ακόμα και ο ίδιος αυτό το οποίο αισθάνεται ότι ο θρήνος είναι πολύ μεγάλος για αυτό που έχει γίνει, όπου καταστράφηκαν τα πάντα. Κύριε Παπαϊωαννίδη, παρουσιάσαμε εδώ αποκλειστικά την πρώτη αντίδραση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Τα λόγια δηλαδή που είπε σε εσάς και στην κυρία Βλασιώτη. Από εκεί και μετά, αυτό που τουλάχιστον εμείς μάθαμε μέσα από την αίθουσα του δικαστηρίου είναι ότι δεν είχε κανενός είδους αντίδραση να σπάσει, να κλάψει, να οργιστεί, να πει ότι έχει απογοητευτεί, να πει τι έχω κάνει. Εξακολουθεί να έχει την ίδια γραμμή. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι απόλυτα ψυχρός. Κοιτάξτε να δείτε τώρα η αντίδραση, εγώ αντιλαμβάνομαι τι λέτε, απλώς η αντίδραση του καθενός και σε επίπεδο ψυχολογικό σίγουρα είναι προσωπικό. Απλώς το μόνο που μπορώ να μεταφέρω ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση ένας άνθρωπος ούτε αμετανόητος, ούτε όπως μπορεί να προβληθεί λόγω φυσιογνωμικά. Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ ένας άνθρωπος που είναι βαθιά μετανιωμένος για ό,τι έχει γίνει και μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με τον μετανιωμένο, κύριε Παϊωαννίδη, δεν γυρίζει η κοπέλα, είναι στο χώμα, το λέω συνέχεια. Δεν ξέρω, είδατε καθόλου τις πρώτες αντιδράσεις των γονιών της? Είδατε καθόλου και αν ενημερώθηκε τι δήλωσε ο πατέρας της μικρής Λιδίας Daily Mail, που είπε ότι εγώ δεν θέλω καμία επικοινωνία με αυτό το πλάσμα. Απεχθές τον πλάσμα, όπως τον είπε τέλος πάντων, και ότι θα αλλάξει ακόμα και το επίθετο της μικρής Λιδίας. Δεν ξέρω αν του μεταφέρθηκαν τα λόγια του πατέρα της Καρολάιν. Όχι, δεν έχω έρθει σε επικοινωνία με τον εντολέα. Όπως και ούτε εγώ ήξερα αυτό την ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε δήλωση που μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέρος αφορά αυτή την υπόθεση, σίγουρα είναι σεβαστή. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές για να κριθούν. Στο πλευρό του υπήρχε κάποιος από το οικογενειακό του περιβάλλον. Η οικογένειά του δεν ήταν εκεί. Ήταν κάποιος από τους δικούς του, ο αδελφός του, οι γονείς του. Όχι, δεν παρευρέθηκε και νομίζω ότι και το ορθό, αν θέλετε την άποψή μου, ήταν να μην υπάρχει. Όπως δεν παρευρέθηκαν από τη μία μεριά, δεν παρευρέθηκαν από την άλλη. Αλλά δεν είναι το ίδιο όμως. Οι άλλοι θα αντίκριζαν τον δολοφόνο του παιδιού τους.
Απλώς το ζήτημα είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί με αρμονικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των οικογενειών. Σεβαστό και αυτό. Νομίζω ότι όλο αυτό θα επηρεαζόταν. Κύριε Παπαϊωαννίδη, αν μου επιτρέπετε, τώρα που έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου και μετά την κήρυξη ενοχής του εντολέως σας, έχετε καταλήξει σε αυτό το γιατί που βασανίζει την οικογένεια και είναι το ερώτημα που επικρατεί και στην κοινή γνώμη. Γιατί διέπραξε αυτό το έγκλημα? Νομίζω ότι, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ένα αδίκημα το οποίο είναι ομολογημένο και το οποίο φυσικά, τουλάχιστον για εμένα, αν θέλετε τη γνώμη μου, ακόμα και την ίστατη στιγμή της έκδοσης αποφάσεως, δεν βρέθηκε ποτέ το κίνητρο, γιατί πραγματικά δεν υπήρχε. Οι λόγοι που έγιναν, νομίζω, εξηγήθηκαν σε πολύ μεγάλο μέρος κατά τον εντολέα μου και δόθηκαν και τις απαραίτητες πληροφορίες για το τι έγινε εκείνη τη μεραία νύχτα. Μέχρι εκεί, σε αυτό το σημείο, μπορώ να το πω. Γνωρίζω κιόλας και γνωρίζω και την εξέλιξη της υπόθεσης. Εσείς γνωρίζετε σε ποιες φυλακές θα μεταφερθεί? Όχι, δεν γνωρίζω κάτι τέτοια πληροφορία. Νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παϊωαννίδη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς.